γιατί με κοιτάτε. Νομίζω ότι επί δημοκρατίας έχουμε δικαίωμα να κοιτάμε όποιον θέλουμε, όσο θέλουμε και να μιλάμε επίσης όποτε θέλουμε, στο πλαίσιο βεβαίως των κανόνων λειτουργίας μιας δομής ενός πολιτικού χώρου όπως αυτός. Εγώ θα πρότεινα στον κύριο Λοβέρδο να κάνει πάντως τον κόπο να υποκρίνεται μερικές φορές ότι μπορεί να μου μιλάει και με ευπρέπεια. Ίσως κερδίσει η κοινοβουλευτική του παρουσία σε μια τέτοια περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις που ακούστηκαν σήμερα, πολλές από τις οποίες είναι σοβαρές και άξιες λόγου. Θα έλεγα καταρχήν, ως προς την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας, από ότι αυτήν προκύπτει... Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα, με συγχωρείτε. Ο κύριος Δανέλης λέει ότι μια που απαντάτε, ναι, να ακούγατε και τους υπόλοιπους κοινοβουλευτικούς και να απαντούσατε και να παίρνετε το λόγο στο σύνολο, αλλά... Κοιτάξτε, προφανώς σε όλους απαντήσω, ασφαλώς. Ναι, όπως... Αλλά ξεκινώ με μια στάση αποχώρησης, η οποία είναι διακριτή από τις υπόλοιπες. Νομίζω ότι η αποχώρηση, συμβολικά αυτό το οποίο δείχνει, είναι αδιαφορία, εάν για την τύχη της νεοεισαγόμενης ρύθμισης και για το αν πρακτικά τελικώς θα απομείνουμε την προηγούμενη. Η προηγούμενη είχε ένα καθεστώς το οποίο ήταν σαφώς πιο ευνοϊκό για την εξαγωγή, για την κατάθεση χρημάτων, ποσών στο εξωτερικό. Η αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ότι προτιμά την προηγούμενη ρύθμιση από τη σημερινή, η οποία δεν θέλει ο πολιτικός και τα υπόλοιπα πρόσωπα να έχουν τα χρήματά τους σε επιχειρήσεις και εταιρείες του εξωτερικού. Και επιπλέον δείχνει μια πλήρη αδιαφορία για το τι θα γίνεται άλλωστε και από εδώ και πέρα. Διότι με τη νέα ρύθμιση πλέον, η οποία θα καταλαμβάνει όλες τις πράξεις οι οποίες θα τελούνται από εδώ και πέρα, έχουμε ένα νέο καθεστώς, το οποίο νομίζω ότι πολύ περισσότερο απηχεί ένα κοινωνικό αίτημα ο πολιτικός να έχει μια οικονομική συμπεριφορά πιο υπεύθυνη και διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, από τον κοινό πολίτη. Δεν το θέλει αυτό η Δημοκρατία. Αυτό δείχνει με την αποχώρησή της. Θέλει το παλαιό καθεστώς, το οποίο δεν έφτανε στο σημείο να αποκλεί από τον πολιτικό αυτή τη συμπεριφορά. Τώρα, προκαταβολικά ανέφερα κάποια επιχειρήματα σχετικά με την οικονομική ελευθερία. Δεν άκουσα κανέναν επιχείρημα. Άκουσα τη θέση ότι υπάρχει προσβολή της οικονομικής ελευθερίας χωρίς αντεπιχείρημα. Επομένως δεν μπορώ και να επανέλθω, διότι δεν πλουτίστηκε σε τίποτα η συζήτηση. Ισχύουν για την οικονομική ελευθερία όσο ανέφερα προηγουμένως. Και να πω τελικά για ορισμένες από τις ενστάσεις που ακούστηκαν, οι οποίες και σε μένα φαίνονται λογικές, παράδειγμα η ένσταση για τις 60 μέρες, να πω καταρχήν να κάνω μια εισαγωγή. Όταν μια ρύθμιση είναι γενική, γενικευτική αν θέλετε, όπως η νέα εισαγόμενη ρύθμιση, είναι πιθανό, και το λέω ιστορικά, το λέω μεθοδολογικά, κάποιες ιδιόμορφες περιπτώσεις να μην μπορεί αρμονικά να τις εντάξει στο γενικό τύπο. Αυτό δεν αποκλείεται να συμβεί, και αν συμβεί, αν ανακαλυφθεί, σε ό,τι με αφορά προσωπικά θα προσπαθήσω το ζήτημα να λυθεί, να διορθωθεί, γιατί και αν προκύψει και σήμερα και όπως κάποια θέματα έθιξε ο κύριος Καράς, νομίζω ότι αυτές πρέπει να είναι άξιες προσοχής και διόρθωσης. Γι' αυτό οι αρχαίοι ημών, κύριε Καρά, είχαν την επιείκεια, γιατί έλεγαν πάντα ένας νόμος θα έχει μια ατέλεια, γιατί δεν είναι παντογνώστης ο νομοθέτης να καλύπτει όλο το φάσμα των περιπτώσεων. Αν την ανακαλύπτουμε, οφείλουμε να διορθώνουμε. Λοιπόν, τι πιστεύω ότι όντως εδώ αποτελεί ιδιομορφίες. Αποτελεί μια ιδιομορφία πολλές φορές η ύπαρξη ενός παιδιού, το οποίο μπορεί να έχει ίσως και ανήλικο μια δραστηριότητα στο εξωτερικό. Ίσως πρέπει να προσεχθεί αυτό ιδιαίτερα. Και σε ό,τι αφορά τις 60 μέρες, σας καλώ να προσέξετε το εξής. Καταρχήν, είναι λογικό αυτή η ρύθμιση να προκύψει για όσους τώρα για πρώτη φορά θα μπουν στο αξιόπινο και δεν μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να βρουν έναν τρόπο να διασφαλίσουν την περιουσία τους που την είχαν στο εξωτερικό. Είναι λογικό να έχουν ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να μεταφέρουν τα χρήματά τους. Βεβαίως, το διάστημα για την μεταφορά των χρημάτων θα λειτουργήσει και ως αποκάλυψη. Θα βοηθήσει δηλαδή και την απόδειξη της ύπαρξης των χρημάτων. Βέβαια, δεν είναι λογικό οι 60 μέρες να προσφέρονται
και σε εκείνους οι οποίοι δεν μπαίνουν τώρα για πρώτη φορά στο αξιόπινο, αλλά ήταν από πριν, γιατί είχαν μια offshore η οποία ήταν φορολογικός μη συνεργάσιμη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει τεχνική διόρθωση και να βγει από το εύρος του αξιοπίνου. Να πω τελικά για αυτά τα ηχηρά περί παραίτησης ότι δεν είχα την τιμή να εισηγηθώ αυτό, ούτε να είμαι ο πνευματικός πατέρας της συγκεκριμένης ρύθμισης. Την προσυπέγραψα για τους λόγους τους οποίους σας είπα προηγουμένως, επειδή διευκρινίζει κάποιους ορισμούς που την καθιστούν εφαρμόσιμη, πράγμα το οποίο δεν συνέβη με το προηγούμενο καθεστώς. Πάντως, ούτως ή άλλως, η θέση και η δική μου, όπως όλων μας, είναι συνυπεύθυνη με όλους όσους εδώ υπογράφουν ή υποστηρίζουν μια θέση. Θα σας δώσω το λόγο μισό λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Θα σας δώσω το λόγο.